Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που δίνεται στους εργαζόμενους στις εκτελεσμένες διοικήσεις να πούνε τις απόψεις τους και να εκφράσουν τις θέσεις τους. Εδώ και 12 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορούνται για τα πάντα στη χώρα. Έχουν γίνει ο εύκολος στόχος. Με παγωμένους μισθούς, με καταργημένο τον 13ο και τον 14ο μισθό, με 40 έτη εργασίας, 67 χρόνια στη σύνταξη, χωρίς νομική προστασία και χωρίς καθόλου σοβαρά κίνητρα. Με διαρκή αβεβαιότητα και τεράστιες διαρροές στις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέσω κινητικότητας. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες που κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2004. Στις περισσότερες υπηρεσίες εργάζονται συμβασιούχοι πολλών ταχυτήτων, άλλοι 12μήνοι, άλλοι 8μήνοι. Πολλές υπηρεσίες κατά το 1 τέταρτο είναι συμβασιούχοι, κατά το 1 τρίτο, ακόμα και κατά το 1 δεύτερο σε διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης. Σαν Ομοσπονδία πιστεύουμε μαζί με όλα τα ταξικά σωματεία ότι έχουμε σαν στόχο και προτεραιότητα να παλέψουμε για το δημόσιο χαρακτήρα του δημοσίου. Και γι' αυτό λέμε και θέλουμε να ακουστεί εδώ πέρα ένα μεγάλο όχι στην ιδιωτικοποίηση που επιχειρείται στις υπηρεσίες μας, στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Σήμερα στο κομμάτι, όχι σε αυτό το νομοσχέδιο, σε προηγούμενο νομοσχέδιο, αλλά πρέπει να αναφερθεί στο κομμάτι της εκχώρησης των βιομετρικών δεδομένων από τις υπηρεσίες διευθύνσεων και αλλοδαπών και μετανάστευσης, ιδιώτες. Και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Εμείς ζητάμε σε αυτό το πολυνομοσχέδιο να μπει μέσα η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων, των συμβασιούχων στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης και των ειδόχων ενός έτους, αλλά και των οκτάμηνων ως το τέλος της χρονιάς. Ζητάμε να γίνουν μόνιμες προσλήψεις με μοριοδότηση εμπειρίας. Δεν μπορεί συνάδελφοι που δουλεύουν για 4 χρόνια να πετιούνται έτσι στο δρόμο, γιατί λήγουν οι συμβάσεις στους επόμενους μήνες και θα απολυθούν. Ζητάμε να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να αλλάξει το συνταγματικό πλαίσιο για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και να γίνουν εδώ και τώρα επιπλέον προσλήψεις. Όπως ξαναείπα, από το 2004 μηδενικές προσλήψεις. Και ο γραπτός διαγωνισμός αργεί. Αργεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο ότι ο Υπουργός μας έσυρε στα δικαστήρια, τις 5 ομοσπονδίες. Γιατί τολμήσαμε να εξαγγείλουμε και να προκηρύξουμε απεργία αποχή για μια αξιολόγηση που θεωρούμε αντιεπιστημονική, υποκειμενική, εντελώς απαράδεκτη, η οποία οδηγεί σε ανθρωποφαγία με ποσοτικά κριτήρια τα οποία δεν συνάδουν ούτε στο χαρακτήρα ούτε στην προσπάθεια του έργου που παράγουμε. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. 31 Τρίτου εξέδωσε και μια απεργοσπαστική εγκύκλιο. Δεν ξέρω, ζήλεψε τη δόξα της και Γεροβασίλη. Πάντως εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα την απεργοσπαστική εγκύκλιο της Γεροβασίλη καταφέραμε να την αποσύρει. Και αυτό πιστεύουμε θα κάνουμε σήμερα και με την απεργοσπαστική διάταξη εγκύκλιο που έβγαλε για την απεργία αποχή ο Υπουργός. Τώρα να έρθω στα άρθρα του νομοσχεδίου, να πω όσον αφορά το 52 που μας αφορά, γιατί είμαστε από τις υπηρεσίες που χορηγούμε την επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης, ότι δεν έχει γίνει επαρκής διαβούλευση. Ελπίζω, αναφέρει μέσα το άρθρο, ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Ελπίζω σε επόμενη φάση να γίνει αυτό, όπως επίσης και για το 53 και για το 54. Είχαμε πει στο προηγούμενο νομοσχέδιο για την μεταναστευτική πολιτική και είχαμε τοποθετηθεί. Και να μείνω τώρα στο άρθρο 30 που απασχολεί πάρα πολύ τους συναδέλφους μας. Πάνω που πήγα να πούμε έναν καλό λόγο για τον Υπουργό, μισή χαρά και παρακάτω. Διαβάζοντας λοιπόν το άρθρο 30, με μια πρώτη ματιά λέει κανείς ότι γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης των υπαλλήλων των αποκεντρωμένων διοικήσεων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Και έτσι είναι, αλλά έρχεται η παράγραφος Β και αναιρεί όλη την παραπάνω προσπάθεια. Γιατί ουσιαστικά, δεν ξέρω ποιος το εφήβρε, ουσιαστικά μόνο το 10% των υπαλλήλων μπορούν να λάβουν αυτή την ενίσχυση, αυτό το ποσό, γιατί βάζει ως όρο να μην έχουν κατοικία, ιδιόκτητη κατοικία, ούτε οι ίδιοι, ούτε οι σύζυγοί τους, ούτε τα τέκνα τους. Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που υπάρχουν στους νησιωτικούς δήμους και όχι μόνο στους νησιωτικούς δήμους. Εμείς ζητάμε αυτό να επεκταθεί και στις ακριτικές περιοχές, όπως είναι Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Φλόρινα, που αντιμετωπίζουν εξίσου δύσκολα προβλήματα στην υπηρετική χώρα.
σε ζητήματα θέρμανσης κατοικίας κτλ. Είναι το ελάχιστο κίνητρο που μπορεί να γίνει για τους εργαζόμενους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και νομίζω ότι πρέπει να απαλληφθεί η β' παράγραφος από το άρθρο, γιατί αλλιώς δεν θα έχει, θα είναι κενό περιεχομένο αυτό το επίδομα που επιχειρείτε να δώσετε για να υποκαταστήσει όλες τις μεγάλες απώλειες που έχουν οι συνάδελφοι και στις μεταφορές και στις ενέργειες και στην ενέργεια, η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή, στην ιατρική περίθαλψη, η οποία επίσης είναι κοστοβόρα για έναν εργαζόμενο που ζει στα νησιά και δεν δίνεται έτσι ένα περαιτέρω κίνητρο. Εμείς αυτό θέλουμε, να υπάρχει κίνητρο, γιατί έχουμε υπηρεσίες σε όλους τους νησιωτικούς δήμους. Είμαστε μια δομή, διοικητική δομή, η οποία παρέχει δημόσιες υπηρεσίες στο σύνολο της χώρας. Μπορεί να μην είναι ποσοτικά μεγάλες, αλλά έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκτείνονται σε όλο το εύρος, το γεωγραφικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει ο Υπουργός, αν θέλει να του δώσουμε τα εύσημα, να απαλείψει τη β' παράγραφο. Είναι μια τεράστια αδικία για τους συναδέλφους. Και δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει στεγαστικό δάνειο, το 60% των συναδέλφων σε αυτούς τους δήμους έχουν ένα στεγαστικό δάνειο, να θεωρείται προνομιούχος και να εξαιρείται της διάταξης. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρότασή μας, να απαλληφθεί η β' παράγραφος και να χορηγηθεί σε όλους τους εργαζόμενους, και ταυτόχρονα αυτό που ζητάμε, γιατί και αυτό είναι μια τεράστια αδικία και θα τη δούμε το επόμενο διάστημα, είναι να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων και στα εκλογικά συνεργεία στις επερχόμενες εκλογές, καθώς έχουν άμεση σχέση και με την εκλογική διαδικασία και γενικά με όλες τις εκλογικές διαδικασίες σε ΟΤΑ, Α και Β βαθμού. Αυτά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.